Λοιπόν, είμαι πέμπτη γενιά αγκιοπλαστών. Που σημαίνει παππούς, προπάππους, παραπροπάππους, από Νάξο. Από εκεί ξεκίνησαν οι πρόγονοι. Ο πατέρας μου γεννήθηκε Αθήνα. Εγώ μεγάλωσα Αθήνα. Σπούδασα κεραμική στην Αθήνα, άσχετο αν ήμουν από οικογένεια αγκιοπλαστών. Από τότε που γεννήθηκα, πάντα ήταν από πυλό. Και μιλάω τώρα για πριν 65 χρόνια που ήμουν πιτσιρίκος, εγώ είμαι 70. Που σημαίνει από τα 5 και μετά που θυμάμαι, τα πάντα ήταν πυλός γύρω από τη ζωή μου. Τόσα χρόνια. Ο Άκης τον γνώρισα, ρε παιδιά, τελείως τυχαία. Και από εκεί ξεκινήσαμε, κάναμε τα καλουπάκια μας, τους έμαθα να τα πατάνε, να τα δουλεύουνε. Πάντως τα αποτελέσματα βγήκανε πολύ καλά και είμαστε στο πρώτο στάδιο. Πιστεύω ότι παίρνουν και βελτιώσεις και θα γίνουν πολύ πολύ καλύτερες με το χρόνο και μαθαίνοντας τα λάθη τους, γιατί από τα λάθη μαθαίνεις. Ο πατέρας μου για κάποια χρόνια ήταν ναυτικός. Έτυχε και έφερε κάποια πράγματα στο σπίτι από την Ιαπωνία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα και έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για την Ιαπωνική μυθολογία και κουλτούρα. Ξεκίνησα να πάρω 5 μάσκες να τις κάνω δώρο στη γιορτή μου στον εαυτό μου, αλλά να τις βάλω στο μαγαζί. Οι 5 μάσκες γίνανε 10, οι 10 γίνανε 20 και οι 20 γίνανε 90, 100. Έχω χάσει το μέτρημα πια. Η γοητεία του Noh θεάτρου είναι ένα δραματικό θέατρο που κάθε καλλιτέχνης ηθοποιός έφτιαχνε και φορούσε τη μάσκα προσαρμοσμένη στο πρόσωπό του και από εκεί και πέρα έπαινε το ρόλο της κάθε μάσκας. Ο Σέιλορ Τζέι δεν ήταν επηρεασμένος από την Ιαπωνική κουλτούρα. Ήταν ο πρώτος δυτικός ο οποίος γνώρισε κάποιους τατουατζίδες μάστερ της Ιαπωνίας, οι οποίοι λεγόντουσαν Χόρι. Ανταλλάξαν ιδέες, σχέδια, χρώματα και την κουλτούρα τους. Και σιγά σιγά ο Σέιλορ Τζέι από τα πρώτα σχέδια που έκανε ήταν αυτή η Χάνια εδώ, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη Noh μάσκα. Αυτό που ήταν με τον Άκη μου έλεγε, αυτές είναι ξύλινες, αυτές είναι μεταλλικές, κεραμικό. Δεν είχαμε καμία αντίγραφη να δούμε πώς είναι η κεραμική. Και εμείς έπρεπε να τη μετατρέψουμε σε πυλό. Και μάλιστα, όπως έκανε τα χέρια μεγάλη Χάνια, υπήρξε ένας τρομερός σεβασμός πάνω στη μάσκα αυτή. Όλες οι άλλες ήταν πολύ πιο εύκολες, αυτή πώς είχαμε τα κέρατα, πώς είχαμε τα μάτια, πώς είχαμε τα δόντια. Την πιάναμε αλλιώς. Ήταν όλο άλλο. Έβγαζε ένα σεβασμό, μια ενέργεια. Τα παιδιά εδώ πέρα τα γνώρισα όταν ο Μάριος που δουλεύει εδώ επικοινώνησε μαζί μου στα μέσα δικτύωσης και μου πρότεινε άμα θέλει να μου στείλει μια μάσκα που έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά και παράλληλα μου πρότεινε να έρθω να εργαστώ εδώ πέρα ως guest στη Σαντορίνη. Από όταν ξεκίνησα να κάνω το τατουάζ, με κέντρισε συγκεκριμένα το Ιαπωνικό τατουάζ. Και όσο άρχισα να μαθαίνω και να συνεχίζω να είμαι μέσα σε αυτό, κατάλαβα ότι το ένα έχει επηρεάσει το άλλο. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Norman Collins είναι ότι επηρέασε τους πρώτους καλλιτέχνες στην Αμερική και στην Ευρώπη και έτσι είχαμε τη γέννηση του old school Αμερικάνου. Τότε δεν ήταν old school, ήταν κάτι μοντέρνο εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα πλέον μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι old school. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήξερε και 5 πράγματα παραπάνω για την εποχή, γιατί ήταν και τόσο μπροστά. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα συζητάμε για το σέβομαι.